Πάμε να δούμε τι είπε χθε η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων. Γιατί επιστρέφει η αγωνία και η πίεση και το συζητούσαμε προχθέ και χθε με τον Άρη και με τον Βαγγέλη ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και ο εμβολιασμό είναι πολύ χαμηλά. Και κάποιοι επιστήμονε, οι οποίοι ήταν ένθερμοι υποστηρικτέ του εμβολιασμού, τώρα εμφανίζονται να είναι πιο διστακτικοί, πιο χλιαροί, πιο ελαστικοί να μην είναι τόσο ζεστή η και αυτό προκαλεί πολύ μεγαλύτερη σύγχυση. Εδώ, κορονοϊός, ισχυρή σύσταση, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, μέσα μεταφοράς, μονάδες υγείας και ρεβεγιών. Θα ρωτήσουμε εμείς τον κύριο Βασιλακόπουλο, ο οποίο είναι ήδη κοντά μας και θα πάμε αμέσω ε, κοντά του. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε... Υπενθύμηση του εμβολιασμού των εμφαθών ομάδων, λέει η Επιτροπή. Υπενθυμίστε το, εντείνεται την, την, την υπενθύμηση, διότι το έχει ξεχάσει ο κόσμος, το έχει απορρίψει όλο αυτό, σωστή και έγκαιρη χρήση των αντιοικών και self-test πριν από τη συνάντηση με ηλικιωμένους, εδώ φαίνεται να είναι και μια εύκολη επιλογή, το έχουμε συνηθίσει, πριν πάμε στο Ευρωγείο να κάνουμε ένα self-test, να είμαστε Όσο πιο σίγουροι γίνεται να είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Βασιλακόπουλο. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, κύριε Βασιλακόπουλο. Χρόνια κύριε Βασιλακόπουλο. Τι συμβαίνει, Είμαστε σε, σε κίνδυνο, είμαστε σε πίεση. Κοιτάξτε, να δείτε, είμαστε σε μια έξαρση όλων των ιώσεων του αναπνευστικού. Εν μέρει αναμενόμενη από τη χρονική στιγμή, πάντα τα Χριστούγεννα ή με το που αρχίζει ο χειμώνα και μαζεύομαστε λίγο πιο μέσα σε κλειστού χώρου, υπάρχει αυτή η έξαρση. Mm -hmm. Εφέτο, νομίζω, ήμασταν και λίγο πιο χαλαροί. Για παράδειγμα, ο εμβολιασμό, τον οποίο αναφερθήκατε, άρχισε στην Ελλάδα μέσα Οκτωβρίου. Mm -hmm. Ο εμβολιασμό για τον κορονοϊό με το ολοκενούριο εμβόλιο του κορονοϊού. Ξέρετε, κύριε Παυλόπουλε, πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν, λέει, μα θα κάνω, λέει, την πέμπτη δόση του εμβολίου. Εγώ εμβολιάζομαι για τη γρήπη, για τη γρήπη του τονίζω, από 25 ετών. Δε, δε. Δεν λέω ότι θα κάνω, έκανα φέτο, γιατί δεν είναι ότι θα το κάνω. Έκανα την 301 η δόση του εμβολίου τη γρήπη, γιατί είμαι 56. Λέω ότι κάνω το ετήσιο, ετήσιο καινούργιο εμβόλιο τη γρήπη. Κάθε yeah. χρόνο αλλάζει και προσαρμόζεται. Έτσι είναι λοιπόν, για το εμβόλιο του κορονοϊού. Αντί λοιπόν να το κάνουν όσο περισσότεροι Έλληνε γίνεται, γιατί έχει ένδειξη για όλε τι ηλικίε πάνω από 6 μηνών. Το τονίζω, για όλε τι ηλικίε. Αλλά τουλάχιστον κατά προτεραιότητα οι ευπαθεί ομάδε, οι πάνω από τα 60, και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, τουλάχιστον δηλαδή 2 εκατομμύρια Έλληνε, τουλάχιστον. Mm -hmm. Το έχουν κάνει 120.000. Ναι. Τώρα πριν πάμε Μπορώ στο να γιατί. Να πολιτικ πολιτικό σχόλιο. Που να μα πει πρώτα να πάρουμε βάλουμε στο Ρεβεγιόν. Ναι, να, 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 να μα πει, το το, 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 το χάρτη. <laughs> και έχει ναι. δίκιο ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα εδώ Ένα πέρα. Θέλω να κάνω πολιτικό έχεις σχόλιο δίκιο. που αφορά στην έχεις, κυβέρνηση. Έχει δίκιο. ε, κύριε Βασιλακόπουλε, τι κάνουμε τώρα. Να, μην πάμε στο Ρεβεγιόν, να πάμε με μάσκε, να επιστρέψουμε εκεί, να πάμε με self-test. Τι θα κάνουμε. Το τελευταίο που λέτε είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στους οικοδεσπότες, αυτούς που μας καλούν. Αν όλοι μας, πριν πάμε στο ρεβεγιόν, κάνουμε ένα self-test, η πιθανότητα να μεταδώσουμε κορονοϊό είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί ακόμα και αν έχουμε, θα τον έχουμε σε τέτοιο μάλλον Φορτίο, να σα το πω έτσι, που θα είμαστε ελάχιστα μεταδοτικοί. Μάλιστα. Και το λέω αυτό για να μην, γιατί κάποιοι θα μου πούνε, μακαλά. Μπορεί να μην το δείξει. Ακριβώ, ε, μπορεί, ε, μην ακριβώς, μην μπορεί ναι. να μην το δείξει. Αυτό. Αυτό. Και συνήθω τι δύο πρώτε μέρε. Πολύ ωραία. Τότε, τότε όμω ναι είναι δείχνο. και μικρότερο το φορτίο. Μ. Μ. Δεν, ε, δεν εξαλείφει τι πιθανότητε εναρνητικότητε, αλλά, αλλά τι μειώνει. Τι μειώνει, σαφώ. Άρα, ένα πολύ καλό δώρο είναι αυτό. Ένα. για το ειδεγόν και τα τραπέζια. Αν βγούμε θετικοί. Πρέπει λίγο να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά μα. Αν πρέπει να πάμε κάπου, ναι. γιατί δεν απαγορεύεται από ναι, τον ναι. νόμο, θα πάμε φορώντας μάσκα και υψηλή προστασία. Και δεν θα κάτσουμε στο τραπέζι με όλου του άλλου μαζί. Θα πάρουμε το φαγητό μα. Συγχωρία. Τι να κάνουμε, θα κάτσουμε με. στον καναπέ. Να σα πω κάτι. Έχει και μια... σε όχι, να συγκροτήσουμε. Χιούμορ κάνω. Το έχει, αντιλαμβάνομαι, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Οι ραδιέ στο μπαλκόνι είναι <laughs> μια χαρά. Αν έχουμε ένα τραπέζι που χωράει 10 και μαζευτούμε <laughs> 15, <laughs> ναι. οι 5 δεν θα κάτσουν στον καναπέ του άλλου για να φανε. Ναι, Σωστά. αλλά ο ένα που έχει κορονοϊό θα τον βγάλουμε στον μπαλκόνι. Όχι, θα κάτσει λίγο πιο πέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Εντάξει. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό. Δεν μπορούμε να το. Μάσκες πια. Ε, ε, Μάσκε θα έπρεπε να φοράμε ούτω ή άλλω εκεί που υπάρχει συνοστισμό. Μέσα ναι. στην μέσα κοινωνία. Μέσα Εγώ μαζί λοιπόν θα σα ρωτήσω κάτι και πάω μέσα στον Άρη. Γιατί ε, ε, προφανώ υπάρχει και ζήτημα ε, να συζητήσουμε πολιτικό με πολιτικέ απολύξει. Ανοίγουν τα σχολεία. Τα περισσότερα παιδιά έχουν RSV, στρεπτόκοκο, γρήπη. και απειλούνται και από κορονοϊό. Να επιστρέψουν με μάσκες τα παιδιά στα σχολεία. Να επιστρέψουν τα παιδιά με τεστ στα σχολεία. Ναι. Σωστά. Τα παιδιά δεν κινδυνεύουν πραγματικά η ζωή του ενώ, δηλαδή, όχι ναι, ναι. να ταλαιπωρηθούν από μια αίγειοση. Είναι πολύ μικρότερο ο κίνδυνο. Ναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τρομοκρατήσουμε την κοινωνία. Μεταδίδουν όπω λέγαμε παλιά. Ειδικά στον παπάστημα. Λέγαμε παλιά ότι μεταδίδουν. Στον μπαμπά, στη μαμά. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, ναι. Ε, ο παππού λοιπόν θα πρέπει να φοράει μάσκα στο σπίτι Μάλιστα. όταν κρατάει τα εγγόνια του. Τι να κάνουμε τώρα, Είναι. Δηλαδή, να βάλουμε και το παιδάκι να πάει με μάσκα στο σχολείο, επειδή ο παππού στο σπίτι Συστό. δεν θέλει να φορέσει τη μάσκα του. Πάμε στο σχόλιο του. Συμμερίζομαι... του σα λέω ότι σε λίγο θα σα διακόψω. Έχουμε απόδοση τιμών στο Πεντάγωνο, στο Υπουργείο Άμυνα, για τον επισμπιναγό που είχα στη ζωή του, Έλαρήμ. Σημερίζομαι πλήρω την άποψη του κυρίου καθηγητού ότι δεν πρέπει να τρομοκρατηθεί η κοινωνία. Εννοείται. Αλλά... Επειδή στην κοινωνία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αναλαμβάνει την διακυβέρνηση τη χώρα και βάζει κάποιε συντεταγμένε, δεν καταλαβαίνω γιατί η οπισθοχώρηση από τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό. Δεν, δεν την αντιλαμβάνομαι την οπισθοχώρηση αυτή. Τι φοβάται η κυβέρνηση. Έχει δίκιο, ω κλίμα. Ε, από την, και το δεύτερο είναι ένα ερώτημα που το απευθύνω στην επιστήμη, θα μα το απαντήσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώ ξαφνικά ένα εμβόλιο. Η σύσταση του, τα συστατικά του οποίου θα αντιμετωπίσουν μεθαύριο όμοι γέννητο σοβαρέ περιπτώσει καρκίνου, αρχίζουν τώρα και μα μας βάζει κομμάτι τη επιστήμη. Δεν μιλάω για αυτού που είναι αντίθετοι από έτσι την και από αντίθετοι. την αρχή που ήταν αντίθετοι. Αυτή, πάντα ήταν. θα λένε τα, αυτά που θέλουν να πούν. Ναι, ναι. Εγώ λέω πω η ίδια η επιστήμη, η θετική προ τον εμβολιασμό, μα δημιουργεί τώρα κάποιε αμφιβολίε ότι αυτό το εμβόλιο, επαναλαμβάνω, η σύσταση του οποίου είναι τόσο προωθημένο που θα αντιμετωπίσει καρ, ε, τους καρκίνους σοβαρού. μας δημιουργεί αμφιβολίε για το αν μπορεί να αντιμετωπίσει το κορονοϊό. Για, Εδώ για, πρέπει να το παντηθεί να, η επιστήμη να, διότι να. εμείς ναι, ναι. εγώ ας πούμε λέω και δεν το κρύβω ότι είμαι στην αντίληψη ότι πρέπει να εμβολιάζομαι ετησίως. Σύμφωνοι. Αλλά... Δεν πρέπει να έρθει κάποιο να μου τα εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα. Emmy, και να προσθέσω κάτι. Η, οι οι, οι, οι επιστήμονε, δεν θα το έλεγα μόνο οι γιατροί, και οι ερευνητέ, οι οποίοι στην αρχή του κορονοϊού, που ήμασταν όλοι τρομοκρατημένοι, μα έλεγαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε εμβόλιο. Τώρα <UK> <Marta> κάποιοι από αυτού, δεν λέμε όλου, άστο. Και αν το περάσει τον κορονοϊό, θα το περάσει ένα πράγμα θα το περάσεις ετών. Αυτό Ακριβώ. Ένα αυτό. Και δεύτερον, α βγουν επωνύμω ναι. αυτοί οι ερευνητέ, οι γιατροί να μα πούνε του λόγου για του οποίου δε. Και α συνεχίζω και το πολιτικό σχόλιο που έκανε ο Άρης, η κυβέρνηση αυτή την υπόθεση τι κάνει. Και με του γιατρού και με τη μετάδοση του κορονοϊού και κυρίω με την ανάπτυξη του εμβολίου. Ελάτε, κύριε Βασιλεκόπουλε. Είναι ξεκινήσει... κρίσιμα αυτά. Ναι, να ξεκινήσω από το επιστημονικό θέμα. Για να καταλάβουμε το πόσο αξία δίνει η επιστήμη στο εμβόλιο. Θα ήθελα να πω ότι το Νόμπελ φέτο αποδόθηκε στου επιστήμονε που ανακάλυψαν τι βασικέ αρχέ τη τεχνολογία που μα επιτρέπει να φτιάχνουμε αυτά τα εμβόλια. Ναι. Άρα, κατανοούμε ότι η επιστημονική κοινότητα ομόθυμα όχι απλά έχει αποδεχτεί τα εμβόλια. Αλλά δεν και είπε τι... αυτό ο και ο Βαγγέλη. Ναι. Δεν είπαν αυτό. Μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Αυτό είναι περί τη επιστήμη. Εντάξει, εντάξει. Τώρα, το να βγαίνει οποιοδήποτε. Δεν ξέρω σε ποιου αναφέρεστε έτσι. Ναι, ναι. Οποιοδήποτε. Γιατρός. Και να εκφράζει μια προσωπική άποψη. Προσωπική. Η οποία δεν συνάδει με τι επίσημε οδηγίε. Όχι, άλλο λέμε, αν μου επιτρέπετε. Αυτό ο γιατρό, αυτό λέμε εγώ κιόλα. Μέχρι προχθέ. Μέχρι προχθέ ήταν υπέρ του εμβολίου, ε, τη μάσκε. εδώ δω... ανάμεσά μα και, και μα έλεγε. Αυτό ο, ο γιατρό σήμερα μα λέει: λέει Παιδεία, λέει... εντάξει, και να μην το κάνετε. Δεν λέει, Μην το κάνετε, ή κάντε το και να μην το κάνετε. Αυτό δημιουργεί τεράστια σύγχυση στην κοινωνία. Το η, η, αν υπάρχει αυτό, που προφανώ για να το λέτε θα υπάρχει, ε, ε, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να οργανωθεί ένα δημόσιο διάλογο ανάμεσα σε ένα-δύο τέτοιου συναδέλφου και σε ένα-δύο από του συναδέλφου σαν και εμένα, που συνεχίζουν και συστήνουν σε όλου του συγγενεί, φίλου και ασθενεί του να κάνουν το εμβόλιο, να τεθούν τα όποια επιχείρηματα μπορεί να υπάρχουν για να κατανοήσει ο κόσμο περί της συζητούμε. Υπάρχει κάτι σημαντικό, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Όταν πρωτοξεκίνησε το εμβόλιο και είχαμε τον αρχικό ιό, το εμβόλιο είχαν τρομερά υψηλή προστασία, ακόμα και από το να κάνει το παραμικρό σύμπτωμα. Μάλιστα. Τώρα το εμβόλιο παρέχει τρομερά υψηλή προστασία από το να νοσήσει βαριά να πα στο νοσοκομείο και να κινδυνεύσει. Ναι. Παρέχει μικρότερη προστασία από το να κολλήσει. Αυτό είναι μια αλήθεια επιστημονική. Κύριε Βαστακόπουλε, με Για να το κλείσουμε έτσι λαϊκά και για να. Ε, είμαστε τρει άνθρωποι που δεν ανήκουμε σε ευπαθεί ομάδε. Απέναντί σα, δίπλα σα. Έχουμε κάνει τρία εμβόλια. Έχουμε νοσήσει και δύο φορέ. Να το κάνουμε το καινούριο. Πότε νοσήσατε να... τελευταία φορά. Το Αν καλω... έχουν περάσει τρει μήνε, μου επιτρέπετε, ναι. κάνετε το εμβόλιο χθε. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μάλιστα. Αν έχουν περάσει τρει μήνε από, από, την νόση. Από την τελευταία φορά που νοσήσαμε. Δεν υπάρχει ούτε ένα λόγο. Δεν τρει μήνε μετά. Ναι. Και δεν να... υπάρχει στον οργανισμό μία ανοσία ω πρίκα από του τρει προηγούμενου εμβολιασμού. Πάρα, πάρα πολύ μικρή. Και την νόσηση που αναπτύσσει αντισώματα. Και θα σα πω κάτι, κύριε Παυλοπούλε. Ναι. Θυμάστε σε διάφορε περιπτώσει άνθρωποι υγιέστατοι να έχουν χάσει τη ζωή του από τη γρήπη. Ναι. ναι, ναι. ναι. Η πιθανότητα ένα υγιή άνθρωπο να χάσει τη ζωή του από τη γρήπη είναι μεγάλη. Όχι, πάρα πολύ μικρή. Υπογράφει κανεί σε εμένα, τον Βασιλακόπουλο, ότι, ότι δε εσύ δεν θα τη χάσει. Θα τη χάσεις. Ναι. Άρα η λογική ότι θα... ο νέο έχει μικρή πιθανότητα ναι. να σα τη βαριά. Να